Ηλί μου, καλημέρα. Εδώ ο Κατενάτσιο για ακόμα μια φορά κοντά σας για να σας δώσουμε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά σήμερα Κυριακή 12 Δεκάτου του 2021 και είμαστε πάλι εδώ με προγνωστικά όμορφα, ωραία. Πολλοί φίλοι μας γράφετε, μας λέτε διάφορα, καλά κάνουμε. Η κουβέντα είναι το καλύτερο απ' όλα. Υπάρχουν βέβαια και οι διάφοροι, πολύ λίγοι βέβαια, η αλήθεια είναι, μετρημένοι στην παλάμη της του ενός χεριού, οι οποίοι μας λένε πάλι κουβά. Παιδιά, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο www.katenatio και να δει τα νούμερα μας. Εμείς τα δημοσιεύουμε, έτσι. Δεν είμαστε από αυτούς που βάζουμε μια, λέμε ένα προγνωστικό απλώς στον αέρα ή έτσι απλώς για να πούμε. Εντάξει, εμείς θα δημοσιεύουμε. Μπαίνουμε στη διαδικασία, έχουμε site, μπορεί να πείτε, να δείτε, έτσι. Και πάνω σε αυτά που λέμε, έτσι, γράφουμε κιόλας. Δεν είναι ότι τα λέμε απλώς προφορικά. Λοιπόν, εντάξει, εχθές η μέρα δεν ήταν καλή. Με ένα στα 3, κλείσαμε τον Παναθηναϊκό στο 2-0, 2-4 γκολ. Χάσαμε τη Λέτσε. Παιδιά, αν βλέπατε το παιχνίδι της Λέτσε, ήταν πολύ καλύτερη η Λέτσε. Έπρεπε να έχει σκοράρει το πρώτο ημίχρονο, ακόμα και όταν δέχτηκε γκολ. Πάλι μπορούσε να βάλει τουλάχιστον ένα. Εντάξει, το χάναμε γιατί μας το δίναμε διπλό και 2-5 γκολ. Αλλά θέλω να πω ότι η Λέτσε ήταν πολύ καλύτερη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο, όπως εξελίχθηκε, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί. Παρ' όλα αυτά, χάσαμε. Πάμε σήμερα να κάνουμε την ανατροπή. Η Φούλαμ δεν ισχύει το ίδιο για τη Φούλαμ, σας το λέω. Δηλαδή, εχθές παίξαμε τη Φούλαμ διπλό, όμως δεν ήταν καλύτερη. Δηλαδή, προηγήθηκε, ναι μεν, στην αρχή ξεκινάει το παιχνίδι, αλλά καλύτερη δεν ήταν. Λοιπόν, να πω ξανά μια καλημέρα σε όλους τους φίλους που μπαίνουν τώρα. Παιδιά, να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη στήριξη την οποία δείχνετε και στη σελίδα μας αλλά και στα προγνωστικά μας καθημερινά. Για όσους, ξαναλέω, φίλους οι οποίοι μπαίνουν πρώτη φορά ή μας ακολουθεί, μας έχετε ακολουθήσει και όλα αυτά, μπορείτε να μπείτε στο www.katenatio.com και εννοείται στο Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, παντού, τα πάντα. Δώσε πίεση, φίλε. Καλημέρα, 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 παιχτούρες μου, καλημέρα, παιχτούρες μου σε όλους. Πάντα στην παρέα μας, παιδιά, το μόνιμο το, το καλύτερο σύστημα συναγερμού για τροφοφόρα και όχι μόνο, βοηθάει γιατί είναι εύκολο στην εγκατάσταση, τοποθέτηση και στη φόρτισή του. Άρα, επομένως, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο Text Design EU για να το προμηθευτείτε. Καθώς βέβαια και η εταιρεία που έχουμε αγαπήσει, MeridianBet, ίσως η καλύτερη εταιρεία στα ComboBet. Εμείς μας αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού, η αλήθεια είναι, και έχω δει ότι το έχετε αγαπήσει κι εσείς. Άρα, επομένως, είναι κάτι το οποίο όσοι θέλετε μπορεί να μπείτε είτε μέσω της σελίδας μας, να κάνετε την εγγραφή σας. Υπάρχουν bonus, registration bonus, bonus πρώτης κατάθεσης. Επομένως, ό,τι σας βολεύει και ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε. Λοιπόν, πρώτη μας τριαδούλα για σήμερα, γιατί θα σας δώσω και τα goal, την τριάδα με τα goal. Λοιπόν, πρώτη επιλογή για σήμερα, ξεκινάμε με το παιχνίδι της Adverb με τη Σταντάρ Λιέγης. Παιδιά, το παιχνίδι ξεκινάει καταρχήν 2,5 ώρα. Εντάξει, απλώς το τονίζω. Λοιπόν, γιατί είναι νωρίς, όπως και η δεύτερη επιλογή, η ώρα 3. Άρα, επομένως, το πρώτο μας παιχνίδι που ξεκινάει στις 2,5 είναι Adverb Σταντάρ Λιέγης από το Βέλγιο. Το παιχνίδι θα το δώσουμε στον Άσο και 2-4 γκολ. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι η Σταντάρ Λιέγης δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ξέρατε πριν μερικά χρόνια, που πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Έτσι, βρίσκεται κάτω από τη μέση της βαθμολογίας, με πολλά προβλήματα διοικητικά, με πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα διεκόπη το παιχνίδι καθώς έχανε 3-0. Περιμένουμε τιμωρία και αφαίρεση βαθμών, άρα μπορεί να κινδυνεύσει ακόμα και στο κομμάτι της διαβάθμισης, δεν ξέρουμε, αναλόγως στο πώς θα παρουσιαστεί στο υπόλοιπο μισό της περίοδου. Απέναντί της θα συναντήσει μια Adverb, η οποία είναι εξαιρετική.